σε θέσεις μάχης. Θα καλησπερίσω στο σημείο αυτό τον πρόεδρο της ΝΟΔΕ Φθιώδας, τον κύριο Στέλιο Κανέλο. Πρόεδρε, καλησπέρα σας. Ευχαριστώ για την παρουσία σας. Καλησπέρα σας, καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Λοιπόν, εδώ τώρα προσπαθούμε λίγο να τακτοποιήσουμε τα πράγματα. Και θα ξεκινήσω με το εξής. Έρχεται μόλις χθες να γίνει διάψευση από τον Υπουργό Οικονομικών της Γερμανίας, τον τσάρο της Ευρωζώνης θα τον πω εγώ, τον Βόλφγανγκ Σόιμπλε, να πει ότι ποια έξοδο από το μνημόνιο. Εσείς δεν μπορείτε να κάνετε αυτά που σας έχουμε πει. Θα σας αφήσουμε και χωρίς επιτήρηση. Αυτό διέρευσε, το έχετε διαβάσει φαντάζομαι και σήμερα κύριε Κανέλο. Αλλά πού πηγάζει η αισιοδοξία της κυβέρνησης. Επιτήρηση ούτως ή άλλως υπάρχει τόσα χρόνια, άσχετο αν εφαρμόστηκε αυστηρά στο παρελθόν, στα πλαίσια των υποχρεώσεων που έχουμε αναλάβει ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Είναι γεγονός ότι ως χώρα μέλος του σκληρού πυρήνα της Ευρώπης αντιμετωπιζόμαστε υπό την εποπτεία, υπό τον μεγεθυντικό φακό και των αγορών αλλά και των εποπτικών αρχών και υπό το πρίσμα των υπολείπων χωρών της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες επιθυμούν να υπάρχει μια ισορροπία εντός αυτής της ισχυρής συμμαχίας. Είναι γεγονός επίσης ότι αυτά τα οποία έχουμε αναλάβει, κυρίως στο μεταρρυθμιστικό κομμάτι, μένει να τα προωθήσουμε περισσότερο, μένει να τα ολοκληρώσουμε, διότι χωρίς βαθιές τομές και μεταρρυθμίσεις, η οικονομία δεν μπορεί βεβαίως να αναταχθεί εντυπωσιακά. Όμως, ότι υπάρχει νοικοκύρεμα, ότι υπάρχει σταθερότητα, ότι υπάρχει αναστροφή της εικόνας της Ελλάδας, την οποία είχαμε βιώσει πριν 2,5-3 χρόνια, να είναι στο ναδί της αξιοπιστίας της, αυτό νομίζω ότι είναι παγκοσμίως και ευρωπαϊκά φυσικά ομολογημένο. Έπειτα, δεν είναι καθόλου, θα έλεγα, ωφέλιμο να χαλαρώσει η Ελλάδα τις προσπάθειές της για έναν εξυγχρονισμό και του δημοσίου τομέα και της αγοράς. Γι' αυτό όμως ίσως να μας λένε, κύριε Κανέλο, μη βιάζεστε, όπως είπε και ο κύριος Χαρδούβελης και ο κύριος Σαμαράς, γιατί υποτίθεται ότι τέλος όντως του έτους πρέπει να φύγουμε από το μνημόνιο. Ναι. Άρα αισθάνονται ότι δεν είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε τις μεταρρυθμίσεις μόνοι μας, οπότε τι έξοδο θα μιλάμε. Θα σας πω, πάντα η Ευρωζώνη, πάντα η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν αρρωγός και ήταν, θα έλεγα, πανταχού παρούσα στον τομέα των μεταρρυθμίσεων και τις ευνοούσε. Και τις επεδίωκε. Και αυτό είναι φυσιολογικό. Ήπειρος που δεν αλλάζει, χώρα που δεν αλλάζει και δεν εξυγχρονίζεται και δεν προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα, είναι αναγκασμένη να περάσει περιόδους παρακμής. Ναι. Ή καταδικασμένη για την ακριβία. Όμως, οι τεχνικοί τρόποι της επιτήρησης, οι τεχνικοί τρόποι της χρηματοδότησης, της προληπτικής γραμμής πίστοσης που έχει αναφερθεί αυτές τις ημέρες, ή αν θέλετε, ο τρόπος της βαθμιαίας εξόδου στις αγορές με πιο δυναμικό και με πιο ολοκληρωμένο τρόπο, είναι κάτι το οποίο αφορά κυρίως εκείνους οι οποίοι γνωρίζουν τα εργαλεία της οικονομίας της ευρωπαϊκής, της εθνικής και της διεθνούς, ναι. Γνωρίζουν τον τρόπο με τον οποίο η χώρα μπορεί να καλύψει τις ανάγκες της στο μέλλον. Είναι όμως άλλο το κομμάτι, όχι τόσο αν θέλετε αντίθετο, αλλά με διαφορετικές προτεραιότητες της πολιτικής, όπου οι Ευρωπαίοι περνάνε τα δικά τους μηνύματα. Και τα μηνύματα είναι, κατά τη γνώμη τη δικιά μου, ελεύθερα μεταφρασμένα, συγκεκριμένα. Δηλαδή. Μην ξανακυλήσετε σε ό,τι σας έφερε στο αδιέξοδο το 2010. Επομένως, πρέπει πρώτα να ομολογήσουμε ότι ένα παραγωγικό μοντέλο και με ευθύνη της Ευρώπης, γιατί και η Ευρώπη μπορούσε νωρίτερα να έχει επισημάνει τις κακές λειτουργίες, προφανώς. Να έχει επισημάνει τις δυσλειτουργίες, να έχει επισημάνει τις στρεβλώσεις. Και με ευθύνη της Ελλάδος βεβαίως, η οποία έχει μεγάλο χρονικό διάστημα προσαρμογής και ευκαιριών, και αδιάκοπη χρηματοδότηση, φτάσαμε στο σημείο το 2010 να αντιμετωπίσουμε ένα εθνικό, τεράστιο, οικονομικό και δημοσιονομικό αδιέξοδο. Θέλω στο σημείο αυτό να πω ότι και η παγκόσμια ύφεση του 2008 που ενέσκυψε το 8 με τη Lehman Brothers, όπως και οι σημερινές αναταράξεις που υπάρχουν στην Ευρωζώνη, είναι αστάθμητοι παράγοντες οι οποίοι όταν βρίσκουν μια χώρα με αδυναμίες και εκτεθειμένη, η κρίση σε αυτή τη χώρα προφανώς είναι πιο επώδυνη. Ακριβώς, αναπτύσσει ανεξέλεγκτες διαστάσεις και είναι και πιο επώδυνη. Επομένως, υπάρχει το πολιτικό μήνυμα. Καμία χαλάρωση στο επίπεδο του εξυγχρονισμού και των μεταρρυθμίσεων για μια πραγματική ευημερία, γιατί αυτό θέλουν οι πολίτες. Οι πολίτες δεν θέλουν δανεικά και ψευδεστήσεις. Το ερώτημα είναι απλό. Θα βγει η χώρα από το μνημόνιο έτσι όπως το είπε ο Πρωθυπουργός? Δεν το λέει κανένα τυχαίο. Είναι νομίζω, ο πρώτος, θα νομίζω, το πω. Πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στον πολιτικό λόγο του Πρωθυπουργού. Πρέπει να έχουμε κυρίως εμπιστοσύνη στην αίσθηση που έχουμε όλοι. Ότι τελειώνει μια περίοδος προσαρμογής, μια περίοδος όπου βεβαίως υπήρξε
Πώς την φαντάζεται, δηλαδή. Κοινωνικό κόστος. Ναι. Υπήρξε απώλεια εισοδήματος, θεαματική. Υπήρξε όμως και εξορθολογισμός. Τελειώνει μια επόμενη περίοδος. Αντικειμενικά. Ναι. Αυτό νομίζω το σημειώνονται όλοι οι πολίτες. Συμφωνούμε σε αυτό. Και προχωράμε πλέον στη θεμελίωση ενός πραγματικού παραγωγικού και ουσιαστικά αναπτυξιακού μοντέλου. Όμως εδώ πέρα θέλω να τονίσω ένα πράγμα. Προφανώς ο Πρωθυπουργός υπονοεί, και έτσι τουλάχιστον το νιώθω, ότι θα πρέπει να υπάρχει και ένα εθνικό σχέδιο και μεταρρυθμίσεων, αλλά κυρίως ανάπτυξης και παραγωγής αναδιάρθρωσης. Υπάρχει αυτό, κύριε Κανέλο, θεωρώ, γιατί λένε από το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής και δεν είναι δικά μας. Και είναι ο κύριος Λιαργκόβας προϊστάμενος εκεί. Μπράβο. Δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο πλάνο. Υπάρχουν γενικοί στόχοι. Άρα, ας υποθέσουμε ότι βγαίνουμε από το μνημόνιο. Ναι. Έχουμε πρόγραμμα για το επόμενο διάστημα. Άρα, γι' αυτό μήπως λοιπόν ο κύριος Σόιμπλε λέει, για καθίστε. Άρα, μήπως δεν είμαστε έτοιμοι εμείς. Δεν έχουμε πλάνο και χάρτη. Θα σας πω. Η δικιά μου ερμηνεία καθαρά είναι η εξής. Σε πολύ λίγα χρόνια γίναν πάρα πολλά πράγματα και ο πολιτικός και ιστορικός χρόνος ήταν πάρα πολύ πυκνός και ρευστός. Mm-hmm. Θα έλεγα λοιπόν στο σημείο αυτό ότι επειδή ζήσαμε πολλά μεγάλα γεγονότα, ζήσαμε πολλές μεγάλες εξελίξεις, το εθνικό σχέδιο δεν νομίζω ότι θα βρει τις πολιτικές δυνάμεις ή τους πολίτες να διαφωνούν. Το εθνικό σχέδιο είναι στο μυαλό και της κυβέρνησης αλλά και όλων των πολιτικών κομμάτων. Δεν πρέπει να ξεχνάμε το εξής, κύριε Βούτσινε. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε σε μια κοινωνία που γνωρίζουμε εμείς καλύτερα, σε μια οικονομία στην οποία συμμετέχουμε εμείς, οι Έλληνες πολίτες, και γνωρίζουμε πολύ καλά τις ιδιαιτερότητες, τις εθνικές ιδιορυθμίες και γνωρίζουμε πολύ καλά και το ανθρώπινο δυναμικό της χώρας και ξέρουμε καλά τι έχει προσφέρει αυτό και στη χώρα μας αλλά και διεθνώς. Επομένως, είναι νομίζω αρκετά αφρόνιμο εκ μέρους όλων να περιμένουμε το επόμενο εξάμηνο ραγδαίες εξελίξεις. Ραγδαίες εξελίξεις που έχουν να κάνουν και με σχέδια τα οποία βεβαίως είναι και, και επιτελικά σχεδιασμένα και συγκροτημένα. Για εκλογές μιλάτε τώρα? Όχι, δεν μιλάω για εκλογές κατά ανάγκη. Εγώ μιλάω απλά επειδή αναφερθήκατε στο Εθνικό Σχέδιο Ανάπτυξης και Παραγωγής. Αναφέρομαι σε εκείνους τους μηχανισμούς και στις εθνικές πολιτικές οι οποίες θα μας οδηγήσουν σε μια δυναμική άνοδο. Αναφέρομαι κυρίως σε εκείνες τις δυνάμεις οι οποίες με συνείδηση πατριωτική γνωρίζουν ότι επειδή οι πολίτες όλοι ανεξαιρέτως έχουν περάσει πολλά σε λίγο χρόνο, περάσανε τρομερές στιγμές, ζήσαμε από το 2009 και έπειτα ιστορικές στιγμές οι οποίες δεν είναι τώρα ώρα να αποτιμηθούν, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι αυτοί οι πολίτες περιμένουν ένα πράγμα, να εμπνευστούν και περιμένουν να υπάρχει ένα εθνικό διήγημα, αφήγημα, αλλά πιστικό, προκειμένου να εμπνεύσει και τις γενιές μας, αλλά και να εμπνεύσει όλες τις παραγωγικές τάξεις σε ένα σχέδιο ανάταξης οικονομίας. Θεωρώ ότι υπάρχει. Και θεωρώ ότι υπάρχει, διότι είπατε, είπε το Γραφείο του Προϋπολογισμού, όχι εμείς, έτσι, δεν το Γραφείο του Προϋπολογισμού, καλά κάνει και επισημαίνει. Δεν υπάρχει στοχευμένη αναπτυξιακή προοπτική. Με πλάνο δηλαδή, με προτάσεις. Το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής, καλά κάνει και επισημαίνει με αντικειμενικότητα και επισημαίνει κυρίως με αυστηρό τρόπο τα μέχρι σήμερα δεδομένα, που ήταν προσαρμοστικά ως έναν βαθμό, μεταβατικά. Αυτό όμως που πρέπει να πούμε σε κάθε περίπτωση είναι ότι αποφάσεις στο οικονομικό τομέα και στον κοινωνικό τομέα του τελευταίου διμήνου δείχνουν μία επιστροφή, όχι στην ελληνική πραγματικότητα της φαυλότητας, αλλά μία επιστροφή σε έναν εθνικό τρόπο σκέψης. Και θέλω να πω στο σημείο αυτό ότι για να είμαστε σωστοί απέναντι και στους εταίρους μας και διεθνώς, πρέπει να είμαστε αξιόπιστοι. Όμως, για να μην είμαστε εκτελεστές αποφάσεων και εντολών, θα πρέπει να έχουμε και εμείς οι ίδιοι μία, πέρα από την αξιοπιστία, πιστική εθνική πρόταση. Στο κομμάτι αυτό λέω, οι κινήσεις της κυβέρνησης δείχνουν ότι υπάρχει. Ο χρόνος και ο τρόπος με τον οποίο θα αναπτυχθεί, και γι' αυτό μίλησα για το επόμενο εξάμηνο, στο αμέσως προσεχές διάστημα, αυτή θα η εθνική πολιτική. Λέτε, λοιπόν. Όχι, νομίζω ότι απλά δεν έχει ανακοινωθεί. Μάλιστα. Παρόλο που υπήρχαν συγκεκριμένα πλαίσια στον οικονομικό χώρο για την ανάταξη της οικονομίας και υπάρχουν πολλές ανακοινώσεις και από την κυβέρνηση και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό για τον τρόπο που σκέφτεται τη μεταμνημονιακή εποχή. Ας αφήσουμε όμως, επειδή οι αγορές, ξέρετε, και το έδειξε το παράδειγμα του προδεκαημέρου, ότι αντιμετωπίζουν με μεγάλη επιθετικότητα και με μεγάλη αυστηρότητα κινήσεις άσκοπες και άκερες. Μήπως αυτή ήταν του Πρωθυπουργού που είπε δεν ήταν, το μνημόνιο, δεν ήταν του ή ήταν του κύριου Τσίπρα που... Θα σας πω, δεν ήταν του Πρωθυπουργού. Και είναι κρίμα
να χρεώνουμε την ευθύνη σε πρόσωπα ή, στην κυβέρνηση ή ακόμα και σε κόμματα της αντιπολίτευσης. Αποσταθεροποίηση, κύριε Κανέλο. Η αποσταθεροποίηση, λοιπόν, για να μιλήσουμε μήπως ανοιχτά. Μήπως και τα δύο όμως μαζί. Η αποσταθεροποίηση για να μιλήσουμε ανοιχτά, επειδή ασφαλώς οι αγορές, επαναλαμβάνω, είναι άτεγκτες και εξαιρετικά, θα έλεγα, επιθετικές όταν υπάρχει πολιτική ρευστότητα και πολιτικός κίνδυνος. Η αποσταθεροποίηση δημιουργείται όταν δεν έχουμε συνέστηση ευθύνης όσοι συμμετέχουμε στο δημόσιο βίο. Και θέλω να πω το εξής. Αυτή τη στιγμή οι αναλύσεις των οίκων αξιολόγησης και των μεγάλων, αν θέλετε, εκπροσώπων των αγορών παγκοσμίως αναφέρονται σε ένα άγνωστο χ, σε ένα άγνωστο χ πολιτικού ρίσκου που αφορά τη χώρα μας. Ένα λεπτό θα χρειαστώ μόνο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι οι διακηρύξεις της αντιπολίτευσης είναι και θολές, αλλά θεωρούνται από τις αγορές και ιδιαίτερα επικίνδυνες για την οικονομική πορεία της χώρας. Και επίσης έχει την ευθύνη και η κυβέρνηση, και εδώ πέρα θέλω να επιστρέψω, χωρίς να συγκεντρώσω την ευθύνη, επαναλαμβάνω, οι κινήσεις που κάνει να γίνονται με τρόπο πλήρως οργανωμένο, πλήρως σύμφωνο με τα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα, και θεωρώ ότι έχει την υπευθυνότητα η συγκεκριμένη κυβέρνηση να προβεί σε αυτές. Όμως, όταν οξύνεται το πολιτικό κλίμα, και εδώ είναι η δικιά μου παρατήρηση, κύριε Βούτσινε, όταν οξύνεται το πολιτικό κλίμα και δημιουργείται η αίσθηση μιας χώρας η οποία διχάζεται, μιας χώρας η οποία είναι σε τεράστιο αναβρασμό, το πράγμα το οποίο, φαινόμενα όπως αυτό που είδαμε στη σύγκλιτο του ΕΚΠΑ, δείχνουν μια κοινωνία υποδιάλυση, χωρίς αξιολόγηση, ιεραρχία, πειθαρχία, εκεί πέρα όλο το πολιτικό σύστημα πρέπει να λάβει τις ευθύνες του. Επομένως, δεν θα επιμερίσω τις ευθύνες, θα πω ξεκάθαρα ότι πρέπει να γνωρίζουμε με σοβαρότητα, να κινούμαστε, διότι όλα τα μάτια του πλανήτη είναι στραμμένα πάνω μας. Θα έρθω σε αυτό λοιπόν που λέτε, γιατί ίσως για κάποιους, και εκτιμώ κάπως έτσι πρέπει να είναι τα πράγματα, η Ελλάδα φαντάζει ακόμα ως βαρύδιο, κύριε Κανέλο. Αυτό λένε πολλοί. Άλλωστε, ξαναφέρω στην κουβέντα τι είπε ο Υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας. Και υπάρχουν δύο λύσεις. Ή θα ακολουθηθεί αυτή η πολιτική που λέτε εσείς, ή επιστρέφουν τα σενάρια Brexit και θα μας πετάξουν στον ωκεανό για να φύγει από πάνω τους αυτό το βάρος. Δεν βλέπω κάποια άλλη λύση. Η Ελλάδα φάνταζε και ως βαρύδι πριν την ένταξή της στην ΕΟΚ. Όσοι έχουν διαβάσει στοιχειοδός την ελληνική πολιτική. Θα το πω απλά. Θα λένε, γιατί να ασχολούμαστε συνέχεια με την Ελλάδα, για μα ποιο κοιτάξτε, λόγο. Κύριε Βούτσινε, η προσωπικότητα του Κωνσταντίνου Καραμαλή τότε, μετά την δικτατορία και μετά από μια χώρα που είχε γνωρίσει και προδικτατορίας μια διετία αστάθειας και εξαιρετικών συγκρούσεων, ακραίων, οξυμένων φαινομένων, ήταν εκείνη που με την επιμονή της και με τη διορατικότητά της έβαλε τη χώρα στη δυτική οικογένεια θεσμικά. Πρέπει να πούμε λοιπόν τα πράγματα με το όνομά τους. Η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα από μαύρο πρόβατο να γίνει υπόδειγμα. Για να γίνει όμως αυτό, έχουν γίνει πολλά αυτά τα 2,5 χρόνια. Δεν είμαι υπέρ, επαναλαμβάνω, των εντυπώσεων. Δεν είμαι υπέρ των βεβαιασμένων κινήσεων και σας λέω την προσωπική μου γνώμη. Αλλά έχει γίνει σοβαρή μεθοδολογική δουλειά. Και το παράδειγμα που αναφέραμε πριν για τον κλειδονισμό στις αγορές έκανε σοφότερους και την κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Όπως και το παράδειγμα της Κύπρου προένωσε έτους. Θέλω να πω λοιπόν ένα κομμάτι. Σύντομα. Θέλω να τονίσω ένα πράγμα. Ότι για να καταφέρουμε κάτι τέτοιο θέλει δουλειά. Θέλει δουλειά. Θέλει δουλειά σε όλους τους τομείς. Αλλά θέλει και κάτι άλλο. Μία εθνική συναντήληψη στην εθνική μας στρατηγική, στο τι ζητάμε σαν χώρα. Δεν είπε κανείς κάποια στιγμή να σταματήσει να υπάρχει αντιπαράθεση μεταξύ Νέας Δημοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ, Κομμουνιστικού Κόμματος, ΑΝΕΛ, ΔΗΜΑΡ, δεν ξέρω. Αλλά όταν σαν χώρα αντιμετωπίζουμε ένα γεωπολιτικό περιβάλλον και μία γειτονιά στα Βαλκάνια και προς Ανατολάς, όπου υπάρχουν ζητήματα και βλέπουμε το πολιτικό σύστημα ενωμένο, και εδώ πέρα δεν μπορούμε να έχουμε στρατηγική εθνική και τα κόμματα όλα να μπορούν να προσδιορίσουν τι ζητάμε σαν κράτος στις διεθνείς μας υποθέσεις και στην εξωτερική μας πολιτική, τότε εκπέμπουμε μια εικόνα η οποία ασφαλώς, όσο σωστή και να είναι η κυβέρνηση ή οποιοδήποτε άλλο κόμμα, φαίνεται αδύναμη και συγκεκριμένη στο εξωτερικό. Μάλιστα. Λοιπόν, πάω τώρα λίγο στα δημοσκοπικά χαρακτηριστικά που συνεχίζουν να βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Η Νέα Δημοκρατία
υπολείπεται. Δημοσκοπήσεις οι οποίες έχουν μικρές αποκλίσεις. Αυτό που κρατάμε είναι όμως ότι η προδιάθεση του κόσμου είναι υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Κανέλο, και το γνωρίζετε πολύ καλά. Κοιτάξτε. Πολλοί λένε νομοτελειακά θα αλλάξει αυτή η κατάσταση και ο ΣΥΡΙΖΑ, η ενδυνάμει κυβέρνηση, κοντός πλαλμός αλληλούια. Μπορεί να πάει μέχρι ορίζοντα προεδρικές εκλογές, ίσως και όχι όμως. Κοιτάξτε, βλέπω σε γενικές γραμμές ότι τα δεδομένα των ευρωεκλογών που είχαν αποτυπωθεί στην κάλπη των ευρωεκλογών δεν έχουν, θα έλεγα, ανατραπεί εις βάρος της Νέας Δημοκρατίας. Θεωρώ ότι λογικό είναι ότι όσο μπαίνουμε σε μια λογική να καταγραφούν οι πολιτικές δυνάμεις χωρίς χαλαρή ψήφο, θα συσπηρωθεί και η Νέα Δημοκρατία και σε γενικές γραμμές θα κάνει και ο ΣΥΡΙΖΑ το κάθε τι δυνατό προκειμένου να διαμορφώσει συνθήκες επικράτησης. Και η Νέα Δημοκρατία λοιπόν και ο ΣΥΡΙΖΑ θα δώσουν τον αγώνα της επικράτησης. Η δημοσκοπή είναι ένας οδηγός, ο οποίος βεβαίως χρειάζεται και μια προσοχή στην ανάλυση τους. Ναι. Χρειάζεται και μια προσοχή στα κοινωνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά τους. Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν αποτελεί για μένα η δημοσκόπηση σαν έννοια την πηξίδα της πολιτικής μου σκέψης. Θεωρώ ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να λειτουργήσει με γνώμονα το έργο που έχει να επιτελέσει. Δεν μίλησα τυχαία για εξάμηνο ραγδαίων εξελίξεων. Ναι. Οι εξελίξεις δεν είναι μόνο εκλογές, ανασχηματισμοί, πολιτικές αντιδικίες κτλ. Η οροφή είναι πάντως οι προεδρικές εκλογές. Γιατί ζητάτε 180 βουλευτές. Στις προεδρικές εκλογές, καλά κάνατε και το αναφέρατε, θεωρώ ότι είναι και ζήτημα προτινόμενου προσώπου. Είναι δυνατόν να μιλάμε για ψήφους χωρίς να έχουμε. Τι εννοείται, κοινή αποδοχή? Θα φτάσει δηλαδή σε σημείο κουτούρα... ΣΥΡΙΖΑ να δώσει ψήφο για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας? Φαντάζει αδύνατο. Εγώ θα ήθελα με την κουλτούρα του συντάγματος του 75, με τις αναθεωρήσεις του, και γενικότερα με την κουλτούρα των προηγούμενων προεδρικών εκλογών, τα κόμματα να καταλήγουν στην καλύτερη δυνατή λύση. Συγγνώμη. Δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιείται η προεδρική εκλογή για μικροπολιτικούς λόγους. Θεωρώ ότι πρέπει να κινούμαστε στο επίπεδο πάντα της θεσμικής υπευθυνότητας. Επομένως, ας περιμένουμε για τις προεδρικές εκλογές. Είναι μπροστά μας μια σειρά από γεγονότα και παίζει ρόλο βεβαίως και το προτινόμενο πρόσωπο. Λοιπόν, εγώ θέλω να ολοκληρώσουμε, να συμπυκνώσουμε, κύριε Κανέλο. Το θέμα είναι, και θα το λαϊκίσω τώρα, διάβαζα κάπου σε ένα άρθρο ότι συνεχίζονται οι αυτοκτονίες στην Ελλάδα, παρά το ότι δεν έχουμε την αίσθηση, παρακαλώ φέρτε και ένα νερό στον κύριο Κανέλα, δεν υπάρχει αίσθηση ακόμα στον κόσμο ότι κάτι αλλάζει, κύριε Κανέλο. Το θέμα είναι λοιπόν τι πρόκειται να δούμε από εδώ και πέρα. Αν είναι να βλέπουμε τα ίδια, δεν υπάρχει κανένα νόημα για οτιδήποτε. Θα σας πω κάτι. Ναι. Ότι υπάρχουν τεράστιες κοινωνικές, θα έλεγα, προβληματικές λειτουργίες, υπάρχουν. Ότι η οικονομική, αν θέλετε, ύφεση δημιούργησε οικογενειακά δράματα, δημιούργησε προσωπικές δυσανεξίες, δημιούργησε ανεργία, δημιούργησε, αν θέλετε, μια κρίση θεσμών εμπιστοσύνης, μια κρίση ισορροπίας στην ελληνική κοινωνία. Κοίτα, κύριε Κανέλο, πάρτε μια ανάσα, γιατί συμβαίνουν. Εντάξει, ζωντανά είναι όλα αυτά, δεν υπάρχει πρόβλημα. Ήθελα να πω ότι ο κόσμος δεν μπορεί να βιώνει τις ίδιες καταστάσεις. Θα σας πω ότι υπάρχει. Είναι κατανοητό, το αντιλαμβάνεστε. Ότι υπάρχει, επαναλαμβάνω, ένα σοβαρό κοινωνικό ζήτημα, διότι μιλάμε για μια μεγάλη ιστορικά ύφεση. Μιλάμε για μια ύφεση που δεν έχει προηγούμενο στην ελληνική ιστορία. Αυτό είναι ανεκτό, να προβάλλεται και να τονίζεται και από τα ΜΜΕ και να τονίζεται από τις πολιτικές δυνάμεις. Όμως, το μήνυμά μου είναι ένα μήνυμα μάχης, ένα μήνυμα αφεκτικότητας. Ενωμένοι θα δώσουμε τον αγώνα να επιστρέψει η Ελλάδα σε μεγάλες ιστορικές στιγμές. Η ζωή έχει ανατροπές και θετικές εκπλήξεις. Πρέπει να μείνουμε με ψηλό φρόνημα. Ψηλά το κεφάλι παρά τα προβλήματα. Χρειάζεται η χώρα, όπως χρειάστηκε στο παρελθόν, μαχητικότητα. Άλλοτε οι πόλεμοι ήταν με καριοφύλια και με όπλα, σήμερα είναι οικονομικοί σε μεγάλο βαθμό. Ο Έλληνας έχει δείξει ότι σε μεγάλες καμπές δεν παραδίδει πνεύμα, δεν παραδίδει τα όπλα. Συνεχίζει, μάχεται και δίνει τις απαντήσεις του. Χρειαζόμαστε εθνικό προσανατολισμό, εθνική ομοψυχία και πάνω απ' όλα να ελπίζουμε ότι μπορούμε να ανατρέψουμε τη δύσκολη καθημερινότητα. Και θα γίνει αυτό. Μάλιστα. Κύριε Κανέλο, σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία στο κεντρικό μας δελτίο. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Να ευχαριστήσω και εσάς, φίλες και φίλοι, που μείνατε συντονισμένοι με το κεντρικό δελτίο και την ενημέρωση. Εξακολουθήστε να το κάνετε με την υπόλοιπη ροή του προγράμματός μας. Σε λίγο ακολουθεί πολύ ενδιαφέρουσα αθλητική εκπομπή.